Κυρία Μπάρμπα, κοιτάξτε. Το συντομότερο ανέκδοτο της εποχής μας είναι η παρέτηση υπουργού ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπάρχει καμία συνέστηση ευθύνης από τους υπουργούς και την κυβέρνηση αυτή. Εγώ εδώ έχω μπροστά μου τα πάντα που έχουν πει οι βουλευτές και οι υπουργοί ΣΥΡΙΖΑ και τα αντίθετά τους. Για παράδειγμα, ο κύριος Κουρουμπλής χθες είπε: γιατί να μην κάνει μπάνιο ο κόσμος. Σήμερα βγαίνει ο κύριος Ξανθός και λέει: όχι κολύμπι και ψάρεμα όπου καλά, υπάρχει μαζούτ. Βέβαια, εδώ που υπήρχε και μία αντίθετη άποψη. Δεν είναι θέμα ευτυχώς. Είναι θέμα ότι είναι και δύο υπουργοί, οι οποίοι έχουν μια θέση ευθύνης και στην οποία κάποιος θα πρέπει να πει τι γίνεται. Ο ένας είναι υπουργός υγείας και λέει κάτι, ο άλλος είναι υπουργός ναυτιλίας και λέει κάτι διαφορετικό. Τι θα ακούσει ο κόσμος και ποιον θα εμπιστευτεί από εδώ και μπρος για αυτή την κυβέρνηση. Και φυσικά, όλο αυτό, ξέρετε, έρχεται ως συνέχεια όλων όσων ζήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα ως ηλαροτραγωδία για την περίπτωση των σκουριών. Βγαίνει, θα πάμε και σε αυτό. Βγαίνει ο κύριος Τσίπρας, λέει Green Vest, την επόμενη μέρα βγαίνουν οι Ελντοράντο και λένε ότι φεύγουν. Τους στέλνει στα τσακίδια. Ο κύριος Καρανίκας βγαίνει την επόμενη μέρα, ο κύριος Σταθάκης, και τους λέει: καλώς ήρθατε, σας θέλουμε πάλι πίσω. Έτσι η κυβέρνηση δεν μπορεί να προχωρήσει και έτσι δεν μπορεί να προχωρήσει και η χώρα. Με αυτούς οι οποίοι λένε τα πάντα και τα αντίθετά τους, δεν μπορεί να έχουμε στρατηγική επιλογή. Επομένως, χρειάζεται μια άλλη επιλογή, μια άλλη κυβέρνηση, η οποία μπορεί να βγάλει τη χώρα από την κρίση, όχι μόνο στο κομμάτι των δημοσιονομικών, από τα οποία δεν γίνεται καμία διαπραγμάτευση, αλλά και στο κομμάτι της καθημερινής πολιτικής. Εμείς κάναμε χθες ένα ερώτημα και το έκανε η κυρία Γεννηματά από τον Πειραιά μαζί με τον κύριο Μόραλ και από τη Σαλαμίνα με την κυρία Νάνου. Για ποιο λόγο δεν διέκοψε την επίσκεψή του ο κύριος Κουρουμπλής από την πρώτη στιγμή για να έρθει να αντιμετωπίσει ο ίδιος εδώ μαζί με την υπόλοιπη ηγεσία τα πολύ μεγάλα προβλήματα που δημιουργήθηκαν. Υπήρξε πρόβλημα από την πρώτη στιγμή, η ολιγορία οδήγησε στην καταστροφή. Κύριε Χριστίδη, στον δικό σας χώρο γίνεται ένας χαμός στην κεντροαριστερά αυτή τη στιγμή. Έχουμε διεργασίες, χθες φαίνεται ότι πάει και στις καλένδες ή εν πάση περιπτώσει έχει δυσκολίες στο ζήτημα της ψήφου μακρόθεν. Η πρόεδρός σας έχει δηλώσει τις αντιρρήσεις της. Για κάντε μου ένα σχόλιο σχετικά. Πρώτα απ' όλα να πω ότι η Φόφη Γεννηματά παρουσίασε μια πλήρη δέσμη προτάσεων στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η οποία δείχνει ότι υπάρχει κεντροαριστερή λύση στη χώρα και αυτή μπορεί να τη φέρει ο ισχυρός φορέας ο οποίος δημιουργούμε με κορμό τη Δημοκρατική Συμπαράταξη, το ΠΑΣΟ και άλλες δυνάμεις. Ως κεντροαριστερό, δηλαδή το θέμα του προοδευτικού κέντρου, αυτή η άλλη χαρακτηρισμή στο πρόσημο του φορέα. Στην κεντροαριστερά, φυσικά υπάρχουν και δυνάμεις οι οποίες σχετίζονται με την πολιτική οικολογία, το προοδευτικό κέντρο, την κεντροαριστερά και τη σοσιαλδημοκρατία. Και αυτός ήταν και ο στόχος μας από την αρχή, να δημιουργήσουμε ένα πλειοψηφικό ρεύμα. Δημιουργούμε λοιπόν έναν πρωταγωνιστή του πολιτικού σκηνικού και σε αυτή τη διαδικασία εμείς θέλουμε μια απολύτως ανοιχτή διαδικασία. Γι' αυτό κιόλας έχουμε ταχθεί από την αρχή με τον κατάλληλο τρόπο υπέρ του μοντέλου της Εσθονίας για την ηλεκτρονική εξ αποστάσεως ψήφου. Έχουμε δηλαδή εμπιστοσύνη. Να παρευρεθούν στο μία φορά εννοείται. Έχουμε εμπιστοσύνη στην Επιτροπή και τις συνεδριάσεις που κάνει και το αποτέλεσμα που θα βγάλει. Εδώ βέβαια πρέπει να πούμε ότι το σημαντικό είναι η συμμετοχή του κόσμου, ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει στα χέρια του την υπόθεση κεντροαριστεράς. Εμείς θέλουμε να έρθει να συμμετάσχει από το εσωτερικό και από το εξωτερικό. Θα λάβουμε όλα τα κατάλληλα μέτρα για να συμμετέχει ο κόσμος ο οποίος θέλει να συμμετέχει, πάνω από 1000 κάλπες στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Πώς εκτιμάτε ότι θα προσέλθουν? Πολύ. Ποιος θα ήταν έτσι ένας καλός αριθμός που θα διασφάλιζε? Δεν μπορώ να βάλω πίχη. Θέλω να σας πω όμως ότι είμαι πολύ αισιόδοξη ότι όποιο πήχη και να βάλουμε θα τον ξεπεράσουμε. Την επόμενη μέρα, Νέα Δημοκρατία ή ΣΥΡΙΖΑ. Σας καλούν από όλες τις πλευρές να προσετεριστεί ο νέος φορέας κάποιον από τους υπάρχοντες δύο πόλους. Η πολύ μεγάλη συμμετοχή του κόσμου θα ανατρέψει τα δεδομένα του πολιτικού σκηνικού. Και αυτό το λέμε διότι μετά από 2,5 χρόνια συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ έχει αναδειχθεί η απόλυτη ανάγκη του κόσμου για ουσιαστικές λύσεις και απαντήσεις. Εμείς, ξέρετε, όλο αυτό το διάστημα και εμείς στη Βουλή καταθέσαμε προτάσεις. Mm. Είμαστε το μοναδικό κόμμα το οποίο έφερε την προστασία της πρώτης κατοικίας ξανά. Κάτι το οποίο απελευθέρωσε πλήρως η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ και μέχρι τέλος του 2017 έχουμε 5.000 πληστηριασμούς. Και φυσικά έχουμε καταθέσει μια σειρά προτάσεων για την άβληση των ανισοτήτων, για τις μητέρες και τους βρεφονηπιακούς σταθμούς. Και όλο αυτό, ξέρετε, είναι και το κομμάτι το οποίο θα κρίνει ο ελληνικός λαός. Οι θέσεις, οι ιδέες, οι σκέψεις, οι απόψεις. Έχουμε ένα κράτος δικαίου το οποίο όλοι πιστεύουμε ότι λειτουργεί και θέλουμε να συνεχίσει να λειτουργεί. Αυτό λοιπόν σημαίνει πρέπει να υπάρχει σεβασμός στη δικαιοσύνη και φυσικά σεβασμός στις συμβάσεις οι οποίες υπογράφονται ανάμεσα στο κράτος και τις ιδιωτικές εταιρείες. Έχουμε το περιβάλλον για τις επενδύσεις. Είναι προφανές ότι η κυβέρνηση αυτή δεν ξέρει τι θέλει.
Δηλαδή, βλέποντας την πάροδο των ετών τα τελευταία 2,5 χρόνια, τι έχει πει αυτή η κυβέρνηση για τις επενδύσεις, κάποιος θα έπρεπε κάποια στιγμή να μας εξηγήσει ποια είναι η μία της άποψη. Πριν 2,5 χρόνια έλεγαν ότι ρίχνουν αρσενικό στη θάλασσα, στις σκουριές, με συγχωρείτε. Μετά από 2,5 χρόνια είπαν ότι προχωράνε κανονικά την επένδυση. Δεν τη σταμάτησαν. Η ίδια κυβέρνηση, η κυβέρνηση Ριζανέλ. Μετά είπε ο κύριος Τσίπρας ότι συνεχίζουμε τις επενδύσεις. Μετά έστειλε ο κύριος Καρανίκας στα Τσακίδια την επένδυση. Και μετά ο κύριος Σταθάκης είπε ότι όλα βαίνουν καλώς και αδειοδοτούμε. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω και από την κυρία Παπαδοπούλου εάν τελικά έχει δίκιο ο κύριος Καρανίκας ή ο κύριος Σταθάκης. Μπορεί να μας δώσει σήμερα μια απάντηση. Εγώ θέλω ειλικρινά και σε αυτούς που μας ακούν. Ποιος είναι ο σοβαρός σε αυτή την κυβέρνηση? Είναι ο κύριος Καρανίκας και όσοι τον ακολούθησαν, ο κύριος Πολάκης και οι υπόλοιποι, οι οποίοι βγήκαν και είπαν στα Τσακίδια και να μην ξαναζήσει πουθενά μια εταιρεία, όποια και να είναι αυτή? Ή είναι ο κύριος Σταθάκης, ο οποίος βγήκε την επόμενη μέρα και είπε αδειοδοτούμε, παιδιά? Λοιπόν, κατευθείαν. Κρατάμε αυτό το ερώτημα και για να απαντηθεί, αν είναι εύκολο να προσθέσω και κάτι. Λοιπόν, επειδή ανήκουμε όλοι σε μια άλλη γενιά και αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει είναι τα επόμενα χρόνια τα οποία έχουμε μπροστά μας να διαμορφώσουμε συνθήκες της χώρας οριστικής εξόδου από την κρίση, αυτό το οποίο εμείς λέμε είναι ναι στις επενδύσεις, να διασφαλίζονται όλοι οι κανόνες οι οποίοι πρέπει να τηρούνται, δεν πέφτουμε από τα σύννεφα όταν ακούμε ότι κάποιοι ψάχνουν να βρουν αρχαιολογικά ευρήματα στο ελληνικό. Έχουν ξαναδείξει τέτοιου είδους αιμονές οι ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ παλιότερα. Σε κάθε περίπτωση όμως αυτό το οποίο λέμε είναι ότι πρέπει να φύγουμε μπροστά. Και πρέπει να επιλέξει ο κύριος Τσίπρας εάν στο Μέγαρο Μαξίμου θα μπαίνει ο κύριος Σταθάκης, ο οποίος λέει ότι πρέπει να γίνει επένδυση και αδειοδοτούμε, ή ο κύριος Καρανίκας, ο οποίος θέλει στα Τσακίδια. Και με τους δύο στο ίδιο τραπέζι δεν μπορεί να κάθεται για αυτονόητους λόγους.